Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπάρχει δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης για τους κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός οικισμών ή σε απόσταση μικρότερη από αυτήν που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του παραρτήματος του νόμου, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, ότι είχαν ιδρυθεί και λειτουργήσαν στις 13 Τρίτου του 12, ημερομηνία έναρξης ισχύως του νόμου 4056 κάθετος του 12, και δεύτερον ότι διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσων και Κυκλάδων μέχρι τις 30 του Ιούνιου. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση, διακόπτεται με απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης είναι όμοια με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο 4056 του 12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται στην ανακοίνωση επίσης ότι η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν μεταβιβάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι εντωμεταξύ μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου στο 2241-3640-922, στο Γιώργο Μοσχίδη, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στο 2281098833, στην Παπαγεωργίου Θεόφιλο και στα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενωτήτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.